εβδομάδα για το Your Face Sounds Familiar κλείνει με το κυριακάτικο στόλισμα από τον Κοσμά Βίδο. Στη στήλη του στο Βήμα σχολίασε τις εμφανίσεις των παικτών και οι περούκες μπήκαν σε θέσεις μάχης. Η Μαντό με μια παλιωμοδίτικη κατσαρή περούκα όπως εκείνες που φορούσε η Miss Piggy στο Muppet Show αγωνιζόταν απίσω ως Μπάρμπαρα Στρέιζαντ της εποχής του A Star Is Born. Όσο όμως και αν επέμενε στις κορώνες εκείνο που έλειπε από το πλευρό της για να ολοκληρωθεί το σουρεαλιστικό ενσταντανέ ήταν ο Κέρμιτ. Ασχολίαστο. Δεν ασχολούμαι με τα σχόλια, ούτε με τις κριτικές. Αποδέχομαι όλες τις κριτικές. Ευχαριστώ όλους για τις κριτικές τους και ειδικά αυτούς που είχαν θετικές κριτικές και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Ο Κώστας Μαρτάκης με το μονίμως παγωμένο βλέμμα έκανε τον Κώστα Μαρτάκη με το μονίμως παγωμένο βλέμμα, αν και στο κάτω μέρος της οθόνης έγραφε Γιάννης Πουλόπουλος, πέρασε και δεν άγγιξε. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Κώστας. Mm-hmm. Νομίζω ότι όποιος λέει το αντίθετο πρέπει να το ξαναδεί μάλλον και να δει και τον κύριο Πουλόπουλο, mm-hmm. να συγκρίνει. Ο κάθε κύριος, κάθε κυρία τηλεκριτικός ή κριτικός, κάτι πρέπει να πούνε κι αυτοί. Αλλά εγώ πραγματικά νομίζω ότι ο Κώστας ήταν πολύ καλός. Η Θωμαΐς Απέργη απάντησε σε διπλό ταμπλό και για τον Κώστα Μαρτάκη και για τον εαυτό της. Η ταρακότα στο πρόσωπό της βρήκε υποστηρικτή. Να είμαι καλή στο παιχνίδι. Τώρα, τι θα πούνε για τα δόντια, τα μαλλιά, το σώμα, αυτά. Πάντα θα λένε για κάτι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι αρχή. Αυτό το παιχνίδι τώρα ξεκινάει και δεν έχει δοκιμαστεί επίσης. Θέλουμε το χρόνο μας να συνηθίσουμε. Σήμερα θα την δούμε σε έναν διαφορετικό ρόλο αφού θα υποδηθεί τη Μάρθα Καραγιάννη. Πρώτος στις πρόβες έφτασε ο Κωνσταντίνος Καζάκος, έτοιμος για τη δεύτερη εμφάνισή του και δίνοντας και εκείνος την απάντησή του για την κριτική που του έγινε από την Αφροδίτη Γραμμέλη. Και θέλω να πω κάτι στον Κωνσταντίνο Καζάκο. Ναι, είχε ταλέντο η μαμά του, αλλά ως εκεί. Τέτοιου είδους σχόλια γιατί να με ενοχλήσουν. Δεν βρίσκω το λόγο. Και δεν με πολύ αφορά κιόλας. Δηλαδή, εγώ κάνω τη δουλειά μου, αυτή κάνει τη δουλειά της. Ήταν πολύ πιο δύσκολος από το προηγούμενο. Τώρα έχω να κάνω ένα μύθο. Και έχω διάφορα θέματα, δηλαδή είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που θα τραγουδήσω και θα χορεύω ταυτόχρονα. Στερεοφωνικά τα άκουσε ο Νίκος Γκάνος αυτή την εβδομάδα. Αυτό τον άγνωστο, τον τελευταίο που έκανε τον George Michael. Αυτό δεν τον είδα. Αυτός τι είναι, παιδιά, πού ξεφύτρωσε αυτό. Ποιος είναι ο άγνωστος. Δεν ξέρω, ένα παιδί δεν μπορώ να συγκρατήσω το όνομά του, δυσκολεύομαι. Δεν λέει ό,τι θέλει. Ξεσπάει και λέει τη γνώμη του και θέλει απλά να δείξει κάτι, δεν ξέρω τι. Σε περίοδους αφραγγείας ρίχνεις ένα σεντόνι στην απλόστρα, ανάβεις από πίσω ένα πορτατίφ και δίνεις παράσταση καραγκιόζη. Δεν επιχειρείς να αναπαραστήσεις στο Hollywood. Αλλιώς τα αποτελέσματα είναι τραγελαφικά. Ελλάδα που δεν γίνεται τίποτα, ή κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, ή κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τώρα. Η Μαρία Μπεκατόρου έφτασε στα στούντιο πριν από τους παίκτες και η Αλέξανδρα Κατσαΐτη μας μίλησε για την απόψινή της εμφάνιση. Είμαστε σε ένα ύφος που θα το κρατήσουμε το λίγο πιο μακρύ. Το δεύτερο live θα φέρει και δεύτερο γύρο κριτικών.